Και Παρθένου Μαρίας, των φωτοειδών αρχαγγέλων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Μετά την εκφώνηση του Ιερέως, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρχίζουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Πριν ξεκινήσουμε την εξήγηση των αντιφώνων, γιατί έχουμε τα αντίφωνα και τι είναι τα αντίφωνα, να διαβάσουμε μια ιστορία εδώ από ένα γεγονός από το βιβλίο του πατρός Στεφάνου. Όπως γνωρίζουμε, στην Παλαιά Διαθήκη η ύπαρξη του Τριαδικού Θεού ήταν κάπως άγνωστη. Δεν γνώριζαν ότι ήταν τριαδικός μας ο Θεός. Δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα ο Θεός. Η πραγματική αποκάλυψη έγινε στα Θεοφάνια. Γι' αυτό λέγονται και Θεοφάνια, γιατί φανερώθηκε ολόκληρος ο Θεός. Ακούστηκε η φωνή του Πατρός, ο Υιός βαπτιζόταν και το Άγιο Πνεύμα κατήλθεν εν είδη περιστεράς. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη δεν γνώριζαν για την τριαδικότητα του Θεού μας. Και αργότερα αμφισβητήθηκε και αυτή η τριαδικότητα και μετά τα Θεοφάνια. Η πρώτη μεγάλη αίρεση του Αρίου ήταν για την θεότητα του Κυρίου, ότι ο Υιός του Θεού ήταν ένα πλάσμα, ένα κτίσμα του Θεού και δεν ήταν το ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Σε όλους αυτούς που αμφιβάλλουν και απιστούν, λέει ο πατήρ Στέφανος εδώ, σε όλους αυτούς που αμφιβάλλουν και απιστούν στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, αναφέρομαι το παράδειγμα του Ιερού Αυγουστίνου. Ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν Υιός της Αγίας Μόνικας. Κουρασμένος ο Ιερός Αυγουστίνος από τις σκέψεις σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ειδικότερα με το ομοούσιον της θεότητος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Περπατούσε κάποτε στην ακρογιαλιά. Εκεί συνέντησε ένα μικρό παιδάκι που είχε ανοίξει ένα λάκκο στην άμμο και με ένα κουβαδάκι έπαιρνε από τη θάλασσα νερό και το έριχνε μέσα. Πήγαινε και ερχόταν το παιδάκι. Το παρακολουθούσε λοιπόν έτσι, ποιος ξέρει πόση ώρα, ο Ιερός Αυγουστίνος. Στο τέλος το πλησίασε το παιδάκι και του είπε: «Τι κάνεις βρε παιδάκι μου εδώ πέρα?» «Να, προσπαθώ να αδειάσω τη θάλασσα μέσα στη λακκούβα.» «Καλά βρε αγόρι μου», του λέει, «όλη αυτή η θάλασσα αδειάζει εδώ μέσα, χωράει? Αυτό είναι αδύνατον. Αν δεν χωράει η θάλασσα μέσα σε αυτόν τον λάκκο και αν αυτό είναι ακατόρθωτο και αδύνατο, έτσι και ασυγκρίτως περισσότερο το άπειρον του Θεού, το άπειρον της Αγίας Τριάδος, τα μυστήρια του Θεού δεν μπορούν να χωρέσουν στο περιορισμένο μυαλουδάκι σου», του είπε το παιδί, που οπωσδήποτε ήταν απεσταλμένος άγγελος του Κυρίου. Και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με τα αντίφωνα. Ο Θεός μας. Αυτό το παράδειγμα το έχει μέσα ο πατήρ Στέφανος για την εκφώνηση που έκαναμε πριν, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα της, στην Αγία Τριάδα. Αξίζει ολόκληρη η δύναμη και η εσωτερική μας δύναμη να εκφράζεται με αυτά τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Αμέσως μετά έχουμε το πρώτο αντίφωνο από τα αντίφωνα. Είναι τρία τα αντίφωνα. Ενδιάμεσα, το πρώτο αντίφωνο είναι αμέσως μετά το ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το δεύτερο αντίφωνο ακολουθεί μετά την δεύτερη αίτηση, που λέμε αίτη και αίτη, εντρήνη του Κυρίου διηθόμεν, ότι σών το κράτος Χριστού στην Βασιλεία. Και το τρίτο ακολουθεί αμέσως μετά την τρίτη μικρή αίτηση, τη συναπτή, που λέει η εκφώνηση του Ιερέως είναι ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.
Και μετά ακολουθεί, βέβαια, αν θυμόσαστε, η μικρή είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου. Τα αντίφωνα λοιπόν αυτά είναι ύμνη στο Θεό. Ύμνη στην υπεραγία Θεοτόκο, ύμνη στον Θεό, στον τριαδικό Θεό. Πολλές φορές αντί να πούμε τα αντίφωνα αυτά, εν η ψυχή μου τον Κύριο και ούτω καθεξής, μερικές φορές λένε τους μακαρισμούς ολόκληρους. Στο δεύτερο αντίφωνο και για το τρίτο αντίφωνο λένε τον ψαλμό, τον 102 ψαλμό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Είναι πολύ πιο μακροσκελή, γι' αυτό δεν τα λένε κάθε Κυριακή. Ορισμένες Κυριακές, αν έχουν όρεξη οι ιεροψάλτες, λένε τους μακαρισμούς και τον 102ο ψαλμό. Είναι πανέμορφα αυτό το έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ξεκινήσαμε στην αρχή με τα ειρηνικά εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Τώρα ο διάκονος ή ο ιερεύς λέει έτη και έτη, ακόμα και ακόμα. Δηλαδή, don't give up, να μην παραδεινόμαστε σε διάφορους λογισμούς, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση να προσευχόμαστε στο Θεό. Με την ειρήνη αυτή την εσωτερική που έχουμε, να μην τρέχουν τα μάτια μας από εδώ και από εκεί, τα αυτιά μας στο τι λέει ο άλλος και ούτω καθεξής, αλλά να συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στην Θεία Λειτουργία, στα λόγια του ιερέως. Γι' αυτό και ο ιερέας μας καλεί πάλι, μην καθίσετε τώρα που ακούσατε το ότι πρέπει σπάσα δόξα και χαλαρώσουμε, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, έτη και έτη, ακόμα και ακόμα, επιπλέον δηλαδή, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς ως ενελέησον τα ίδια λόγια που είπαμε και πριν, της Παναχάντου για την υπεραγία Θεοτόκου και ούτω καθεξής, και έρχεται η εκφώνηση του ιερέως, η δεύτερη, μετά το πρώτο το αντίφωνο, η οποία είναι ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και δόξα. Αυτό είναι θεολογικά. Ολόκληρης θεολογίας είναι εκεί μέσα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία. Η παντοδυναμία ανήκει μόνο στο Θεό. Το κράτος, η εξουσία δηλαδή, ανήκει μόνο στο Θεό. Και το έχει πει ξεκάθαρα και ο Κύριος. Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει μία τρίχα, λέει, από την κεφαλή σας, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Και το σπουργητάκι, αν θα πέσει κάτω από την πείνα και πεθάνει, το επιτρέπει ο Θεός. Και το σπουργητάκι θα γίνει τροφή σε κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο ζώο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται στον κόσμο χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κυβερνάει ολόκληρο το σύμπαν, τα πάντα. Το ότι ο ήλιος, η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο δισεκατομμύρια χρόνια τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ότι η βαρύτητα υπάρχει μέσα στο σύμπαν δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται μέσα στο σύμπαν. Αυτές οι μαύρες τρύπες που καταπίνουν ολόκληρους γαλαξίες. Ολόκληρους γαλαξίες καταπίνουν οι μαύρες τρύπες. Πώς δημιουργείται μια μαύρη τρύπα? Δεν υπάρχει άλλη έκφραση για λένε μαύρη τρύπα, γιατί τα καταπίνει όλα. Και τι γίνεται αυτή η ενέργεια? Πού πάει όλη αυτή η ενέργεια? Μυστήρια πράγματα. Τελείωσε το Πανεπιστήμιο φυσικός. Και τα καταλαβαίνω απόλυτα, κβαντική μηχανική και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Μετά το ότι σαν το κράτος, αυτό είναι μια πανέμορφη έκφραση μέσα στη Θεία Λειτουργία, το οποίο μας δίνει πολύ κουράγιο. Γιατί δικιά σου είναι η εξουσία. Νομίζουν οι πολιτικοί μέσα στον κόσμο ότι έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Τα επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά. Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Για να συνετιστούμε, να ξυπνήσουμε, να φύγουμε μακριά από την αμαρτία και να γυρίσουμε στο Θεό. Γι' αυτό τα επιτρέπει ο Θεός. Και νομίζουν τώρα όλοι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο και που τιμάζουν ποιος ξέρει τι για τον κόσμο, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Θυμόσαστε την έκφραση από την πατρίδα? Λογαριάζουν, λέει, χωρίς τον ξενοδόχο. Λοιπόν, όλα είναι επειδή τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί αυτού είναι το κράτος, η εξουσία, η δύναμη, η παντοδυναμία,
Η παντοκρατορία ανήκει στο Χριστό μας, στον τριαδικό μας Θεό. Και δικιά σου είναι και η βασιλεία που θα έρθει, υπάρχει και θα έρθει σε εμάς σε όλους μετά τη Δευτέρα Παρουσία Του. Και η βασιλεία αυτού του κόσμου και η αιώνια βασιλεία είναι του Χριστού, είναι του Θεού μας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακούμε μετά στον 102ο Ψαλμό, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Γιατί ευλογούμε τον Θεό? Γιατί αυτός ο προφητάναξ Δαβίδ, που έκανε δύο από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει άνθρωπος, φόνος και μοιχεία. Η μοιχεία οδήγησε στον φόνο. Επιθύμησε την γυναίκα του άλλου. Είναι μέσα σε 10 εντολές. Δεν θα επιθυμήσει τη γυναίκα του γειτονά σου. Κι όμως το στόμα του Θεού έπεσε για να γίνει αιώνιο σύμβολο μετανοίας ο προφήτανάξ Δαβίδ. Και μετά, αφού έγραψε τον 50ο ψαλμό, «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος συνειδημός εξάλληψαν το ανώμημά μου», μετά από αυτόν τον ψαλμό έγραψε άλλους 92 ψαλμούς μετά τον 50ο, μέχρι τον 142. 150, συγγνώμη, σκέφτομαι από τον εξάλληψαν το 142. Έγραψε άλλους 100 ψαλμούς, διπλάσιους από τους προηγούμενους. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Οι πιο πολλοί από τους ψαλμούς, πολλοί, όταν τους διαβάζουμε εμείς, νομίζουμε ότι οι ψαλμοί αναφέρονται στον ίδιο τον Δαβίδ. Μιλάει ο Δαβίδ για τον εαυτό του. Σε ορισμένα πράγματα μιλάει για τον εαυτό του, αλλά κυρίως μιλάει για τον Χριστό μας, μιλάει για τη θεότητα. Απευθύνεται στην θεότητα και είναι το στόμα της θεότητος σε απλή γλώσσα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου τώρα έχασα τον ιδρυμό των σκέψεών μου. Η τρίτη εκφώνηση του ιερέως είναι ότι αγαθός, δηλαδή το ευλόγη ψυχή μου το Κύριο που λέμε, που έπρεπε να το λέμε, αν και για συντομία το παραλείπτουμε. Η εκφώνηση του ιερέως είναι «Σε ευλογούμε γιατί ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Είσαι ο μοναδικός Θεός, ο υπάρχον Θεός, ο μόνος Θεός που υπάρχει, αλλά και ταυτόχρονα είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος. Οι δαίμονες ζητούν την καταστροφή του ανθρώπου. Ο Θεός θέλει την σωτηρία του ανθρώπου». Τώρα, γιατί οι άνθρωποι ακολουθούν τον Σατανά? Μέγα το μυστήριο. Άβυσσος η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αλλά εμείς που γνωρίζουμε τον πραγματικό Θεό, τον Θεό της δόξης και μόνον Αυτόν λατρεύουμε, τον ευλογούμε, δηλαδή του λέμε όλες αυτές τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες και ούτω καθεξής, γιατί είναι αγαθός και φιλάνθρωπος. Άλλο θεολογικό μήνυμα αυτό. Αυτές οι απαντήσεις είναι όλες θεολογικές. Τις ακούμε, τις έχουμε συνηθίσει και τις λέμε από μέσα μας, αλλά άμα κάτσουμε να σκεφτούμε το τι λέει κάθε μία, είναι η πραγματικότητα ότι ο Χριστός μας είναι φιλάνθρωπος, ο Θεός γενικά, ο Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ο τριαδικός μας Θεός, είναι Θεός φιλάνθρωπος. Το λέγαμε και σήμερα στο κήρυγμα. Ότι από την απέραντη αγάπη του ο Θεός θέλησε να μοιραστεί όλη του την χαρά, την αγάπη, την εξουσία του με τους ανθρώπους. Να συμβασιλεύει ο άνθρωπος αιωνίως. Να μοιράζεται την ευτυχία του Θεού αιωνίως. Το έχει ανάγκη αυτό ο Θεός? Όχι. Από την απέραντη αγάπη του και τη φιλανθρωπία του δημιούργησε τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται και φιλάνθρωπος. Ενώ ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Εσταύρωσε και τον Χριστό. Δεν τα ξεχνάμε. Εμείς βέβαια με τις αμαρτίες μας, αλλά τέλος πάντων. Και αμέσως πριν την, αμέσως μετά το δεύτερο αντίφωνο, πριν την τρίτη εκφώνηση του ιερέως, ακολουθεί ένα πολύ θεολογικό κομμάτι που το έχουμε μάθει σχεδόν όλοι μας απ' έξω και το λέμε «Ομολογείς ως και ο Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχουν και το δεξάμενος για την ημετέρνη σωτηρία ενσαρκωθήν εκ της Αγίας Θεού και Παρθένου Μαρίας» κλπ. Κλπ. Είναι ο ύμνος αυτός προς τον Θεό, είναι θεολογικότατος.
Πάνω σε αυτόν τον ύμνο βασίστηκαν τα έξι άρθρα από το πιστεύω μας, το σύμβολο της πίστεώς μας. Συμπεριλαμβάνει έξι άρθρα, τα οποία πήραν αυτό και το έκαναν πιο expand. Θέλει να το διαβάσουμε λίγο αναλυτικά, γιατί όχι. Ομολογήσει ως και ο λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον. Φοβερό αυτό. Ο Θεός πάντοτε υπάρχει. Και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Υιός του Θεού είναι και το στόμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, και είναι και μονογενής. Δηλαδή τι, δεν έχει μητέρα. Σαν Θεός ο Χριστός δεν έχει μητέρα. Σαν άνθρωπος δεν έχει πατέρα. Αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία. Καταδέχτηκε, έκανε συγκατάβαση ο Χριστός για τη δικιά μας σωτηρία, γιατί μας έδωσε την δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάριν μέσα στον Παράδεισο με τον Αδάμ και την Εύα. Και εμείς τα κάναμε χάλια. Το καταστρέψαμε, το χάσαμε αυτό. Λοιπόν, για αυτήν, καταδεξάμενος λοιπόν για την ημετέραν σωτηρία, να μας την ξαναδώσει πίσω από την απέραντη αγάπη του, από την απόλυτη αγάπη του ο Χριστός, θέλησε να μας ξαναδώσει πίσω τη δυνατότητα να μπούμε στον Παράδεισο. Και τι έκανε? Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου. Εσαρκώθηκε από την Αγία Θεοτόκο και η Παρθένα Μαρία, χωρίς να την βλάψει την Παναγία. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Η Παναγία μας 9 μήνες που είχε τον Χριστό δεν ένιωσε βάρος. Δεν ένιωσε πόνο στη μέση, οτιδήποτε. Δεν ένιωσε τίποτα η Παναγία μας 9 μήνες. Και όπως με το ιδού ιδού Κυρίου γέννητο με κατά το ρήμα σου, εμπήκε το Άγιο Πνεύμα μέσα της και συνέλαβε τον Κύριο σαν άνθρωπο, έτσι και ο Χριστός μας γεννήθηκε. Ξαφνικά, μέσα στην σπηλιά, γεννήθηκε στην Φάτνη, βρέθηκε στα χέρια της ο Χριστός. Όπως μπήκε, έτσι βγήκε. Δεν πέρασε από το φυσιολογικό τούνελ, ας πούμε, της γεννήσεως, από εκεί που γεννιόνται τα παιδιά. Όλα τα παιδιά φυσιολογικά. Ο Χριστός μας δεν γεννήθηκε φυσιολογικά και δεν έβλαψε σε τίποτα την υπεραγία Θεοτόκο. Δεν έχασε την παρθενία της υπεραγία Θεοτόκος. Δεν την έχασε στη σύλληψη, δεν την έχασε και στην γέννηση. Και είναι αϋπάρθενος η υπεραγία Θεοτόκος. Ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Το ατρέπτος εν ανθρωπή σας τι σημαίνει? Έλαβε την ανθρώπινη σάρκα χωρίς τροπή. Δεν μετεβλήθηκε, δεν έχασε την θεότητά του ο Χριστός μας. Δεν άλλαξε την υπόστασή του σαν ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν έχασε τίποτα από την θεότητά του. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ατρέπτος, δηλαδή και με την ανθρώπινη σάρκα που έλαβε, δεν έλαβε μέσα το αμαρτίες και ούτω καθεξής. Ο Χριστός σαν άνθρωπος, εάν δεν σταυρωνόταν, δεν χρειαζόταν ούτε να φάει. Δεν χρειαζόταν να φάει, δεν χρειαζόταν να κοιμηθεί. Δεν ασθένησε ο Χριστός. Δεν θα πέθαινε σαν άνθρωπος, αλλά θέλησε να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Καταλάβατε. Δεν είχε με την ανθρώπινη σάρκα που έλαβε, επειδή δεν ήταν από πατέρα και μητέρα, ήταν μόνο από μητέρα και από το Άγιο Πνεύμα, δεν έλαβε τα συμπτώματα αυτά της ανθρωπίνης σαρκός. Την πείνα, την ασθένεια, τον ύπνο. Δέχτηκε να θέλει. Εδέχτηκε να νιώσει τον πόνο πάνω στο σταυρό. Όπως εμβρισάμενος, λέει, μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, εμβρισάμενος σε αυτόν, έκανε τον εαυτό του να κλάψει. Καταλάβατε, δεν είχε ανθρώπινες αδυναμίες ο Χριστός. Ήταν τέλειος άνθρωπος. Πολύ πιο τέλειος από τον Αδάμ και την Εύα. Απόλυτα τέλειος ήταν. Καταλάβατε. Θέλησε για να είναι η θυσία του τέλεια πάνω στο σταυρό, για να μην βρει το παραμικρό ψεγάδι ο Σατανάς, κατεβαίνοντας ο Χριστός με τη θεότητά του και την ψυχή του κάτω στον Άδη, για να μην του βρει το παραμικρό ψεγάδι. Σαν Θεός ο ίδιος έφυγε. Άφησε την ανθρώπινη φύση του να υποφέρει. Εμείς όταν υποφέρουμε, ο Θεός
Μπορεί να μας στείλει αγγέλους, έχουμε παυσίπονα στο κορμί μας, το ίδιο παράγει παυσίπονα και ούτω καθεξής. Η θυσία του Χριστού ήταν τέλεια. Τέλεια. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς αυτό. Τον πόνο που ένιωσε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, κανένας άνθρωπος ποτέ, όπως και να σταυρωθεί, δεν μπορεί να τον νιώσει. Αυτό το ηλίλι λαμάσα βαχθανή τα λέει όλα. Θεέ μου, είναι τι με κατέλειπες. Το έλεγε ο ίδιος ο Χριστός, ο άνθρωπος, στο Χριστό Θεό. Και του έλεγε ο άνθρωπος Χριστός, του έλεγε, γιατί με κατέλειπες. Με άφησαν οι άνθρωποι, με αφήνεις και εσύ, η θεότητά μου. Καταλάβατε, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς αυτό. Είναι πέρα από τις δυνατότητες της νοητικής του ανθρώπου. Ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθείστε και σταυρωθείς, δηλαδή, αφού και σταυρώθηκες, Χριστέ ο Θεός, θανάτω ο θάνατον πατή σας. Επάτησες τον θάνατο με τον δικό σου το θάνατο. Δηλαδή τον θάνατο του ανθρωπίνου γένους. Άστο και Πέτρο, για. Τον πάτησες με τον δικό σου τον θάνατο. Τον τέλειο θάνατο. Ο θάνατος του ανθρώπου δεν είναι τέλειος. Ο Χριστός θα μας ξαναναστήσει πάλι. Αλλά ο θάνατος του Κυρίου ήταν τέλειος, γιατί ήταν αναμάρτητος ο θάνατος του Κυρίου. Δεν είχε ψεγάδι καθόλου. Επάτησε λοιπόν με όλη του με το κράτος και την εξουσία που είχε ο Χριστός, διέλυσε το κράτος του διαβόλου, το κράτος του θανάτου. Εις όν της Αγίας Τριάδος. Πάντοτε με το να είναι ένας από την Αγία Τριάδα. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Αυτό είναι λάθος έκφραση. Ο δεύτερος Αγίας Τριάδος, ο Υιός. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Ό,τι είναι ο Θεός είναι και ο Πατέρας είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι είναι ο Υιός είναι και ο Πατέρας είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι είναι το Άγιο Πνεύμα είναι και ο Πατέρας και ο Υιός. Είναι ο ένας και ο ένας. Δεν είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δεν είναι κατώτερο το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι ο Πατέρας. Δύσκολο να το καταλάβουμε αυτά. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Δεν είπε ο Κύριος στο Φίλιππο. Φίλιππε, του λέει, είμαι μαζί σου, λέει, τόσα χρόνια. Ακόμα λέει, δεν κατάλαβες, λέει, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Πώς λοιπόν το ένα αυτό μπορεί να το πεις, υπάρχει πρώτο και δεύτερο και τρίτο μέσα σε αυτό το ένα? Δεν υπάρχει. Εις όν της Αγίας Τριάδος, συνεχίζοντας να είσαι, παρότι πήγες στο θάνατο και στο σταυρό και επέθανες και καταπάτησες τον θάνατο και ούτω καθεξής και έγινες άνθρωπος κλπ. Κλπ. Παραμένεις εις της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουν, γιατί ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Είναι έξω από τον κτιστό κόσμο η Θεότης. Υπάρχει μέσα στην αιωνιότητα. Η αιωνιότητα είναι ότι δεν υπάρχει η διάσταση του χρόνου. Δεν υπάρχει ρολόι να γυρίζει. Δεν υπάρχουν τα χρόνια να μετράνε. Δεν υπάρχει χρόνος, period, τελεία. Αυτή είναι η αιωνιότητα. Και ο Θεός, σαν ο Χριστός, σαν Θεός, μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, πάντοτε, αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι, πάντοτε γεννιέται από τον Πατέρα. Άλλο μυστήριο αυτό. Θα το αναλύσουμε περισσότερο όταν φτάσουμε στο σύμβολο της πίστεως. Δεν γεννήθηκε. Αυτό που λέει ο Ισαΐας, σήμερα γεννικά σε, που ακούμε στις προφητείες και ούτω καθεξής, το σήμερον γεγενικάσε σαν άνθρωπος. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, λέει, εγώ σήμερα, λέει, στον Υιό της Δόξης, στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό, εγώ σήμερα σε γέννησα σαν άνθρωπο. Συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, συνδοξάζεσαι, Χριστέ μου, με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αφού είσαστε ένα. Σώσον εμάς. Σώσε μας. Φοβερή, πανέμορφη ευχή. Δοξολογία προς τον Χριστό. Απόλυτη δοξολογία προς τον Χριστό. Αλλά και ταυτόχρονα αίτηση προς τον Χριστό. Σώσε μας. Μη μας αφήσεις να χαθούμε. Τον ύμνο αυτό τον συνέθεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, μας λέγει εδώ ο πατήρ Στέφανος, για να ψάλλεται στον μεγάλο ναό που έκτισε το ναό της Αγίας Σοφίας, της του Θεού Σοφίας. Πανέμορφος χριστολογικός ύμνος. Και αφού λοιπόν ακούσαμε και αυτό, μετά ο ιερεύς λέει και πάλι έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
μην να αποκοιμηθούμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε. Και απαντάει ο ιερεύς, στην εκφωνεί ο ιερεύς αμέσως μετά από αυτό, μετά την μυστική προσευχή που λέει. Και νομίζω καλό είναι να διαβάσουμε και τις δύο τις μυστικές προσευχές για να τις καταλάβουμε. Αυτές που διαβάζει μέσα ο ιερεύς, μόνος του, εσείς δεν τις ακούτε, γιατί ψάλλουν τα αντίφωνα οι ιεροψάλτες στη στιγμή εκείνη. Απαντάει ο ιερεύς και λέει ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Αυτή ήταν η δεύτερη έκφραση μετά το δεύτερο αντίφωνο, η εκφώνηση μετά το δεύτερο αντίφωνο. Στο πρώτο αντίφωνο, όταν ακριβώς πριν ο ιερεύς πει ότι σών το κράτος Χριστού στην βασιλεία και δύναμη και δόξα, προσεύχεται μυστικός μέσα ο ιερεύς. Εσείς δεν την ακούτε την προσευχή αυτή, Κύριε ο Θεός ημών. Σώσαν τον λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Τη λέμε την ίδια ευχή στο τέλος, μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας. Σώσαν τον λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν, ολόκληρη την Εκκλησία σου, όλες τις ψυχές που είναι κομμάτια, μέρος της Εκκλησίας σου, φύλαξέ τους. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτό είναι φοβερό, παιδιά. Άμα θα το αναλύσουμε λίγο, θα τα βάλετε μαζί μου. Πολλοί θα τα βάλουν μαζί μου. Το αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Όταν ο άνθρωπος, η ευπρέπεια του οίκου είναι βέβαια όλες αυτές οι εικόνες, το έχουμε πει και άλλη φορά, στην αρχή, στην πρώτη μας συνάντηση το είχαμε πει αυτό, για τις εικόνες που υπάρχουν εδώ πέρα, τα πανέμορφα, τα τέμπλα, όλα αυτά, είναι γιατί δοξάζουμε τον Θεό. Εάν το σπίτι μας είναι πανέμορφο, το σπίτι του Θεού πρέπει να είναι εκατομμύρια φορές πιο όμορφο. Και όλοι αυτοί που αφιερώνουν αυτά που τα αφιερώματα εδώ μέσα στην Εκκλησία, παρακαλούμε και άλλες φορές, όχι μόνο εδώ, αλλά παρακαλούμε τον Χριστό μας να αγιάζει τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Η ευπρέπεια είναι αυτό που βλέπουμε. Η ευπρέπεια είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Το πώς εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Εισερχόμαστε με ευπρέπεια μέσα στην Εκκλησία. Τι σημαίνει ευπρέπεια, ελληνική λέξη. Καλός δηλαδή, πρέπει. Όπως πρέπει να είμαστε καλώς ετοιμασμένοι να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Μας κάλεσε ο πρόεδρος της Αμερικής σε ένα δείπνο στο Washington DC, στο Λευκό Οίκο. Τι θα πάμε με sneakers, με jeans, αξίριστοι και άλλωστοι και ούτω καθεξής. Έτσι θα πάμε. Θα μας πετάξουν έξω πριν καν φτάσουμε στην εξωτερική πόρτα στο Pennsylvania Avenue. Πρέπει να πας εσύ, έξω. Μα έχω αίτηση, έχω πρόσκληση, έξω. Δεν το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του γάμου. Ετέρα του λέει, δεν έχεις ένδυμα γάμου, πού μπαίνεις μέσα. Πώς μπαίνεις μέσα. Τα ακούμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Ετέρε του λέει, στάσου, περίμενε, πάρτε τον έξω, λέει. Εκεί και πετάξαν τον εκεί που είναι ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Το πώς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να μπαίνουμε με απόλυτη ευπρέπεια για να συναντήσουμε τον Βασιλέα της Δόξης. Όχι κάποιον επίγειο πολιτικάντη. Τον Κύριο της Δόξης. Όπως λένε στα αγγλικά, the host of the host of hosts, τον αρχηγό όλων των αγγέλων, τον Κύριο των αγγέλων, όχι αρχηγό, τον Κύριο των αγγέλων, τον Βασιλέα των Βασιλευόντων, που θα είμαστε εμείς μέσα στον Παράδεισο και ούτω καθεξής. Πώς θα πάνε μέσα στην Εκκλησία? Θα μπουν οι άντρες με σορτσάκι και με σανδάλια? Θα μπούμε με κοντομάνικα μέσα? Φανταστείτε ότι θα... Παναγία μου, θέλω να με συγχωρέσει, δεν το λέω. Μπορούμε να φανταστούμε την Παναγία να φοράει κοντομάνικο? Απλά τα λέω τώρα, Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέει εδώ πέρα. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Άμα θα μπει μια γυναίκα με τσιτωτά παντελόνια ή με τσιτωτό φόρεμα και αυτά, πώς μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία έτσι? Πώς μπαίνεις εδώ και πετάς όλα σου τις σάρκες έξω? Είναι σκάνδαλο όχι μόνο για τους ανθρώπους, για τους αγγέλους μέσα στην Εκκλησία, για τον ίδιο τον Θεό. Πώς θα αγιαστείς αφού δεν σέβεσαι?
τον οίκο του Θεού που μπαίνεις μέσα. Πώς ο Θεός ο ίδιος θα μπει μέσα σου, άμα εσύ δεν σέβεσαι τον Θεό. Αυτό το Αγίος είναι τους αγαπώντας ενευπρέπειν το οίκο σου. Είναι φοβερό, παιδιά. Φοβερότατο. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ένα μικρό κομμάτι μόνο. Η γυναίκα λέει, όταν προσεύχεται, λέει, είτε δημοσίως είτε ιδιαιτέρως, με στο δωμάτιό της, πρέπει να έχει μαντήλι στο κεφάλι της, για να μην σκανδαλίσει το φύλακα αγγελό της. Δεν το λέω ο Παπαθόδωρος αυτό, το λέω ο Απόστολος Παύλος, στους Προκορινθίους. Η γυναίκα λέει, είτε δημοσίως, λέει, είτε και στο δωμάτιό της, μόνη της μέσα να προσεύχεται, πρέπει να έχει μαντήλι να προσεύχεται. Και βλέπω πολλές φορές, δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν, για όνομα του Θεού, μην νομίζετε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πολλές γυναίκες το πρωί που έρχονται όταν βγάζουμε το Ευαγγέλιο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού και έρχονται να προσκυνήσουν τον Χριστό τον ίδιο. Και πολλές είναι άσκεπες. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά. Που επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Δεν παίρνεις ευλογία τη στιγμή εκείνη που έρχεσαι άσκεπε να προσκυνήσεις τον Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα. Τα ξέρουμε, εγώ τα έχω ακούσει από τον Δεσπότη τον Παύλο τόσες και τόσες φορές, που δεν είμαι γυναίκα, είμαι άντρας. Δεν χρειάζεται να φοράω μαντήλια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγίωσον τους αγαπώντες την ευπρέπειν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Ποιους? Αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του οίκου σου. Όχι μόνο να τους αγιάσεις, να τους αντιδοξάσεις. Δηλαδή πού? Στα μάτια των ανθρώπων. Πώς δοξάζει ο Θεός τους ανθρώπους? Πεθαίνει ο άνθρωπος, τον βγάζουν και είναι άλυτος. Η θαυματουργή. Αλλά και στην ζωή την ίδια. Πολλοί άνθρωποι θαυματουργούν. Με την προσευχή τους γίνονται θαύματα. Γίνονται αιτία να γίνουν θαύματα. Τους δοξάζει ο Θεός. Καταλάβατε? Και μη εγκαταλείπεις εμάς, τους ελπίζοντας επί σε. Και μη μας εγκαταλείπεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Ολόκληρη η ελπίδα μας που είναι λοιπόν μόνο στο Θεό. Όχι σε ανθρώπους. Ούτε στα μπράτσα μας. Ούτε στο μυαλό μας. Στις ικανότητές μας, στα ταλέντα που έχουμε και ούτω καθεξής. Όλη μας η ελπίδα είναι μόνο στο Θεό. Και ακούμε γιατί. Γιατί δικό σου είναι το κράτος και δικιά σου είναι η βασιλεία. Ότι σαν το κράτος και σωστή είναι η βασιλεία. Είναι η εκφώνηση, είναι απόρρια της προσωπικής, της μυστικής ευχής του ιερέως. Που τον ζητάμε να μην μας εγκαταλείπει γιατί και να μας σώσει γιατί. Γιατί το δικό σου είναι το κράτος. Όλη η εξουσία είναι δική σου, η βασιλεία είναι δική σου. Πάρε μας σε βασιλεία σου. Αμέσως μετά ακολουθεί το δεύτερο αντίφωνο. Και ο ιερέας μετά από το έτη και έτη, λέει μέσα μυστικός, «Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνηση μην χαρισάμενος προσευχάς». Αυτές λοιπόν τις προσευχές, λέει, που είναι κοινές και σύμφωνες, δηλαδή όλοι έχουμε την ίδια συμφωνία, το ίδιο μυαλό, είναι κοινή η προσευχή μας όλοι. Όλοι μαζί συμμετάσχουμε σε αυτή την προσευχή και είμαστε σύμφωνοι για αυτή την προσευχή. Δεν έχει κανένας αντίρρηση για αυτά που λέμε. Άμα έχεις αντίρρηση ότι ο Θεός είναι δικό του το κράτος και βασιλεία του, δεν είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Ο τασκηνάς ταύσας και λοιπόν και συμφώνουσε μην χαρισάμενος προσευχάς, μας χάρισες λοιπόν πώς, με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, φώτισες αυτούς που έγραψαν τις προσευχές αυτές, τον Μέγα Βασίλειο βασικά, που έγραψε όλη τη Θεία Λειτουργία και μετά την μετέτρεψε λίγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μου για να είναι πιο σύντομη. Ο Κεδησί και Τρισί συμφωνούσουν επί το ονοματί σου τα σετήσει παρέχειν απαγγελάμενος. Μας έχεις δώσει την επαγγελία, την υπόσχεση δηλαδή, ότι όταν δύο και τρεις συμφωνούσουν επί το ονοματί σου, εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα, τα σετήσει παρέχειν απαγγελάμενος. Μας έχεις δώσει την υπόσχεση ότι τις αιτήσεις μας θα μας τις παρέχεις, δηλαδή θα απαντήσεις στις προσευχές μας. Αυτό το λέμε του Κυρίου. Μυστικός το λέει ο Ρεύς, αλλά είναι για όλους μας. Αυτός και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσαν. Αυτός λοιπόν και εσύ τώρα, δηλαδή για όλους αυτούς που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία μας, στο ναό και προσεύχονται μαζί μας,
και μέσα τους είναι ο αιρός, έχουν αιτήματα και του λένε «Χριστέ μου, χάρισέ μου υπομονή, χάρισέ μου δύναμη, δώσ' μου κατάνοιξη, συντριβή στην καρδιά μου, κάθαρση των λογισμών μου, πάρ το φόβο από μέσα μου». Οτιδήποτε προσευχόμαστε τη στιγμή εκείνη ή σε όλη τη λειτουργία. Αυτός λοιπόν και νυν και τώρα, τα αιτήματα αυτά των δούλων σου που προσεύχονται και ο ιερεύς προς το συμφέρον πλήρωσον. Πλήρωσέ τα, δηλαδή πραγματοποίησέ τα προς το συμφέρον, σύμφωνα με το συμφέρον του καθενός. Αν δεν είναι το συμφέρον μου και να προσεύχομαι, μην το κάνεις. Μην μου το εκπληρώσεις. Γιατί δεν είναι προς το συμφέρον μου. Εγώ μπορεί να νομίζω ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι καλό, όμορφο και ωραίο. Αλλά μόνο ο Χριστός ξέρει την πραγματικότητα. Και αν μετά από ένα χρόνο αυτό γυρίσει εναντίον μου και με καταστρέψει. Λοιπόν, εκπλήρωσέ το προς το συμφέρον του καθενός. Χορηγών ημίν, χορηγώντας σε εμάς, εν το παρόντι αιώνι, στον παρόντα αιώνα, δηλαδή σε αυτή τη ζωή μας, την επίγνωση της σης αληθείας, να μάθουμε την δικιά σου την αλήθεια, να επιγνώσουμε, να μορφωθούμε δηλαδή όλη σου την αλήθεια. Δηλαδή να γνωρίσουμε ποιος είσαι, με λίγα λόγια, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Να γνωρίσουμε λοιπόν εσένα, να έρθουμε σε επίγνωση της θεότητός σου, να γνωρίσουμε εσένα Χριστέ μου, σε αυτόν τον κόσμο και στον μέλλοντα ζωή αιώνιον χαριζόμενος, να μας χαρίσεις ζωή αιώνια. Είναι πανέμορφες προσευχές, παιδιά. Πανέμορφες που ανοίγουν την καρδιά όχι μόνο του ιερέως, ανοίγουν την καρδιά όλων, γιατί όταν προσεύχεται ο ιερεύς, η ευλογία αυτή έρχεται στους πιστούς. Όταν έρθουμε μέσα στην εκκλησία, πώς? Με ανοιχτά τα φιλοκάρδια. Να δεχτούμε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά που προσεύχεται ο ιερεύς, να μας τα χαρίσει ο Θεός. Άμα ερχόμαστε και κοιτάμε την ώρα μας, αρχίζουμε να φύγουμε. Ω, πρέπει να πάω για μπάνιο σήμερα. Όχι, το αυτοκίνητο μου χάλασε. Πρέπει να φτιάξω το αυτοκίνητο. Τα χάσαμε. Και τα βγάλαμε και τα καλάθια. Και έρχεται λοιπόν αμέσως μετά και την δεύτερη αυτή εκφώνηση, μετά το έτη και έτη, τη τρίτη κανονικά στη σειρά, ότι αγαθός, γιατί είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος. Γι' αυτό θέλουμε να μας χαρίσεις αυτά τα αιτήματα που σου κάνουμε μέσα στην Εκκλησία την ώρα της λειτουργίας, προς το συμφέρον μας. Γιατί είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος. Γιατί μας αγαπάς, θέλεις το καλό μας. Θέλεις να έχουμε τα πάντα που έχεις εσύ. Βοήθησέ μας λοιπόν να τα αποκτήσουμε αυτά. Είμαι μέσα και προσέχομαι το κομπασκινάκι μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνε με τον πόρνο. Συγγνώμη για τη φράση μου. Να με βγάλει ο Χριστός, δηλαδή παρακαλώ να με βγάλει ο Χριστός από την πορνεία. Ή από την οργή. Ή από τον θυμό. Ή από τον φθόνο, τη μισή κακία. Οτιδήποτε, ζήλια που έχω μέσα μου. Τη φιλαργυρία που έχω μέσα μου. Την υπερηφάνεια. Οτιδήποτε προσεύχομαι με το κομπασκινάκι μου μέσα στην Εκκλησία. Να μας το δώσει ο Θεός. Και τι νομίζετε, θα μας το δώσει ο Θεός, αρκεί να προσευχόμαστε με όλη μας τη δύναμη. Να το πιστεύουμε ότι θα το κάνει ο Θεός. Όταν το πιστεύουμε, θα μας το δώσει. Άμα δεν το πιστεύουμε και το λέμε επιφανειακά, είναι και αυτό το μεγάλο, βλέπεις τα μικρά τα παιδάκια λένε sorry, λένε το ένα το άλλο sorry, αλλά δεν το πιστεύουν. Τέλος πάντων. Και αμέσως μετά, ο ιερεύς διαβάζει την μυστική ευχή για την μικρή είσοδο. Φοβερή η μυστική ευχή αυτή. Φοβερή. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Το λέει ο ιερεύς, αλλά εννοεί για όλους. Και μπορεί να προσεύχεται μόνο ο ιερεύς αυτό και εσείς να προσετοιμαζόσαστε να βλέπετε τα παιδιά που θα βγουν έξω κρατώντας τα κεριά και τα εξαπτέρια και ούτω καθεξής. Αλλά ο ιερεύς την λέει αυτή η προσευχή για όλους μας. Και τι λέει. Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων. Εσύ που έχεις εγκαταστήσει στους ουρανούς τάγματα και στρατιές ολόκληρες αγγέλων. Γιατί το 1/3 των αγγέλων ξέπεσε. Το ξέρουμε αυτό. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, είδα τον Σατανά, λέει, να πέφτει, λέει, σαν αστραπήλαι από τον ουρανό και έγινε Σατανάς ο αιώς φόρος. Λοιπόν, το 1/3 των αγγέλων τον ακολούθησε. Οι υπόλοιποι που έμειναν πάνω, τα 9 τάγματα των αγγέλων,
Λέει ο Κύριος, λέει εδώ στην προσευχή, εσύ έχεις εγκαταστήσει, έχεις τοποθετήσει στους ουρανούς τάγματα και στρατιές αγγέλων. Το καθένα έχει τη δική του ασχολία, τα δικά του καθήκοντα. Εις λειτουργίαν της σεις δόξης, όλοι οι άγγελοι στον ουρανό, ό,τι και να κάνουν, το κάνουν γιατί? Για την δόξα του Θεού. Είναι άτρεπτοι οι άγγελοι. Μετά την πτώση του σατανά, οι άγγελοι έγιναν άτρεπτοι. Δεν μπορούν οι καλοί άγγελοι τώρα, οι φωτεινοί άγγελοι, να γίνουν σκοτεινοί άγγελοι. Είναι άτρεπτοι. Αυτό μας το λέει πολύ ξεκάθαρα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που έχει κάνει ολόκληρη εργασία πάνω στους αγγέλους και ξέρουμε και τα τάγματα και τόσα πολλά που ξέρουμε, από αυτόν τα ξέρουμε. Δεν ξέρω αν τα έμαθε από τον Απόστολο Παύλο και τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου ή όχι, αλλά όσα ξέρουμε για τους αγγέλους, κυρίως τα ξέρουμε από αυτόν. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό τώρα και του λέμε, εσύ που έχεις ολόκληρα τάγματα και στρατιές ολόκληρες αγγέλων στους ουρανούς και όλοι αυτοί εργάζονται, η λειτουργία τους είναι για να δοξάζεσαι εσύ και ο φύλακας αγγελός μας που μας φυλάει και μας προστατεύει, το κάνει για δόξα Θεού. Το κάνει για τον εαυτό του. Ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε. Κάνε την είσοδό μας αυτή που θα κάνουμε τώρα και θα πούμε τι συμβολίζει αυτή η είσοδος, να γίνει η είσοδος Αγίων Αγγέλων. Όχι μόνο δηλαδή οι ιερόπαιδες με τα κεριά και τα ξαπτέρυγα και ο ιερεύς ή ιερείς ή ο δεσπότης που κατεβαίνει από το θρόνο, αλλά μαζί με αυτές τις ψυχές, τις ανθρώπινες, να γίνει η είσοδος αγγέλων, δεκάδων αγγέλων. Δεν τους βλέπουμε εμείς, γιατί είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά. Αν ήμασταν Άγιοι, θα βλέπαμε τις στρατιές των αγγέλων που υπερίπτανται πάνω από τα παιδιά και τους ιερείς και ούτω καθεξής. Κάνε, λέει λοιπόν, μαζί με την δικιά μας είσοδο, να γίνει και είσοδος Αγίων Αγγέλων. Να προπορεύονται, να υπερίπτανται, να είναι από πίσω, να μας σκεπάζουν Άγιοι Άγγελοι από παντού. Συλλειτουργούντων και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα. Μαζί με εμάς, λέει, να συλλειτουργούν και να συνδοξολογούν την δικιά σου αγαθότητα. Φοβερό αυτό. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από αγγέλους. Γεμάτη. Δεν τους βλέπουμε εμείς. Είναι γεμάτη. Γνωρίζω παιδάκι το οποίο όταν ήταν μικρό, το ρωτάγαμε μέσα στο ιερό και μας έλεγε πόσους αγγέλους έβλεπε. Από τον, ναι, ο Άγιος είναι ο Χριστόστομος. Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει προστασία. Δηλαδή μπορούν να μπουν οι δαίμονες μέσα και να κάνουν. Yeah. Δεν μπορούμε μόνο. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση, επαναλαμβάνει ο βγαίνοντας ο ιερέας εδώ πέρα, όταν κάνει υπόκληση με το Ευαγγέλιο και του λέει, δίνει την απάντηση τώρα στην έκκληση αυτή στο να γίνει η είσοδος μαζί με αγγέλους, γιατί έρχεται εδώ πέρα και του λέει, διότι πρέπει, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Ό,τι είπαμε στην πρώτη εκφώνηση, το λέει και τώρα ο ιερεύς, επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. Και ευλογεί ο ιερεύς την Αγία είσοδο. Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου. Γιατί θα μπουν μέσα αργότερα και τα τιμία δώρα, θα μπαίνουν μέσα και οι άγγελοι, μπαίνουν και οι ρεύς, μπαίνουν όλοι μέσα για να αρχίσει κάποια στιγμή η Αγία Αναφορά, το οποίο θα το αναλύσουμε αργότερα όταν θα έρθει η ώρα. Ο προφήτης Ισαΐας είδε θρόνο που ήταν ψηλός, ψηλότερος από κάθε άλλο θρόνο. Πάνω σε αυτόν τον θρόνο των υψηλών και επιρμένων είδε να κάθεται ο Κύριος. Είδε τον οίκο του Θεού να ακτινοβολεί από Θεία Τριαδική δόξα και γύρω από τον θρόνο αγγέλους και αρχαγγέλους. Είδε και τα Σεραφείμ που το καθένα από αυτά τα άειλα πνεύματα είχε 6 πτέρυγες. Με τις 2 μπροστά στον θρόνο του Θεού, το ίδιο γίνεται και εδώ. Με τα 2 λέει, εκάλυπταν, λέει, τα πόδια τους. Με τα άλλα 2 φτερά εκάλυπταν τα προσωπά τους με τις φτερούγες. Και με τις άλλες 2 φτερούγες πετούσαν και έκραζαν το ένα στο άλλο
και όλα μαζί προς τον Κύριο με μία θεία αρμονία, με ένα θαυμάσιο ύμνο που ακουγόταν και που πολλές φορές το ακούμε και εδώ κάτω. Άγιοι άνθρωποι τον ακούν τον ύμνο αυτό. Άγιος, 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 Κύριος Σαββάωθ. Πλήρης η γη, πλήρης ουρανός και η γη, λέει και πάρα, πλήρης πάσα γη της δόξης αυτού. Έτσι άκουσε ο προφήτης Ισαΐας. Εμείς το λέμε λίγο διαφορετικά. Πλήρης ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Λοιπόν, αυτά είναι μια οπτασία που είδε ο προφήτης Ισαΐας και είδε στον θρόνο τον Θεό, τον Κύριο. Τώρα, τον είδε τριαδικό, εγώ το πιστεύω, αλλά ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, είδε και τα Σεραφείμ, είδε τους αγγέλους, αρχαγγέλους, είδε τα Σεραφείμ, άκουσε την γλώσσα των αγγέλων. Φοβερά. Κάτι παρόμοιο μας λέει και ο προφήτης Δανιήλ. Ο Θεός, λέει, ο παλαιός των ημερών, που γι' αυτόν δεν υπάρχει χρόνος, ο αιώνιος, ο αθάνατος, εκάθισε πάνω σε θρόνο και ο θρόνος αυτός ήταν φλόξ πυρός. Ήταν φλόγα, λέει, φωτιάς. Όλος ο θρόνος ήταν φλόγα. Και η τροχή αυτού πήρε φλέγον. Η τροχή, δηλαδή, τα πόδια του θρόνου του Θεού ήταν πήρε φλέγον. Τα πάντα ήσαν φωτιά. Ένας ποταμός, όχι από νερό, αλλά από φωτιά, ποταμός πυρός, έτρεχε μπροστά του. Το βλέπουμε αυτό και στην εικόνα της Κρίσεως. Κάτω από το θρόνο του Θεού βγαίνει αυτό το πύρινο ποτάμι, μέσα στο οποίο πέφτουν όλοι οι αμαρτωλοί, για να καίγονται αιωνίως. Αναρρύθμιτα δε πνεύματα, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, τα πολιώματα σεραφείμ και τα εξαπτέρια σεραφείμ, υπηρετούσαν τον Κύριο. Όλοι οι άγγελοι υπηρετούν τον Θεό. Οι άγγελοι θα υπηρετούν και τους ανθρώπους εδώ, θα υπηρετούν και τους ανθρώπους εκεί πάνω. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Το είδε αυτό ο προφήτης Δανιήλ. Η είσοδος αυτή συμβολίζει τι? Συμβολίζει την είσοδο του Χριστού, την κάθοδο του Χριστού και την είσοδο του Χριστού στο ανθρώπινο γένος. Την είσοδο του Χριστού μέσα στο χρόνο. Μέσα στο χρόνο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός όταν γίνεται μικρή είσοδος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ο ίδιος ο Χριστός συμβολίζει την πορεία του Χριστού τα 33 αυτά χρόνια μέχρι να έρθει στον Γολγοθά για να σταυρωθεί. Το καταλάβαμε. Γι' αυτό αμέσως μετά την είσοδο, τι ακούγεται, τι διαβάζεται, το Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Γεννιέται ο Χριστός, μεγαλώνει, έρχεται λοιπόν μπροστά, έτοιμος να κηρύξει τον Λόγο του. Και αφού κηρύξει το Λόγο και ακούσουμε το Ευαγγέλιο της ημέρας, μετά κάποια στιγμή θα αρχίσει η Αγία Αναφορά, που είναι το μυστήριο των μυστηρίων, και θα γίνει η θυσία του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτή την Αγία Τράπεζα. Γίνεται η θυσία του Χριστού. Μία είναι η θυσία του Χριστού. Όλα αυτά τα 2.000 χρόνια και έχουν γίνει εκατομμύρια εκατομμυρίων θείες λειτουργίες. Μία είναι η θυσία του Χριστού. Αυτό που γίνεται εκεί πάνω είναι αυτό που έγινε στον Γολγοθά. Το ίδιο και το αυτό. Δεν είναι κάτι το επαναλαμβανόμενο. Δεν επαναλαμβάνεται η θυσία του Χριστού. Δεν ξαναχύνεται το αίμα του Χριστού. Μία είναι η θυσία του Χριστού. Και αυτή η θυσία είναι αυτή ακριβώς η ίδια, σαν να βρισκόμαστε μπροστά, εδώ μπροστά και να κοιτάμε το Γολγοθά. Πού να το καταλάβει το μυαλό του ανθρώπου αυτό το πράγμα? Γιατί εμείς ζούμε μέσα στον χρόνο. Εμείς νομίζουμε ότι όλα έγινε πριν από 2.000 χρόνια. Ότι η Θεία Λειτουργία είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εις μνήμη να θυμόμαστε το Χριστό μας και να κοινωνάμε τη Θεία Κοινωνία. Μα είναι το ίδιο το αίμα που τρέχει πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Δύσκολο να το καταλάβουμε. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Στην είσοδο, μπροστά είναι ένα ή δύο παιδιά, κρατάνε ένα κερί. Τι είναι το κερί αυτό? Μπροστά από τον Χριστό ποιος ήταν? Ο πρόδρομος. Το παιδί με το κερί συμβολίζει τον πρόδρομο που προετοιμάζει την οδό του Κυρίου.
Και ακολουθούν τα εξαπτέρυγα, γιατί εμείς δεν βλέπουμε τα πραγματικά τα εξαπτέρυγα, και ακολουθούν εξαπτέρυγα τα οποία το έχουμε φτιάξει. Και τα παιδάκια, και τους το έχω πει τόσες φορές μέσα στο ιερό. Εσείς λέω, βλέπετε, λέω, πάνω από την Αγία Τράπεζα, πίσω στην Αρχιβάδα, δίπλα από την Παναγία είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι οι οποίοι προσκυνούν την Παναγία που είναι στο θρόνο της, το αξιονιστή με λίγα λόγια, και κρατάει τον Χριστό και προσκυνούν τη θεότητα του Χριστού. Και τους το έχω πει τόσες πολλές φορές και νομίζω κάπου έχει πιάσει αυτό. Δεν συζητάνε, λέω, οι άγγελοι. Τους βλέπετε, λέω, να συζητάνε εκεί πάνω. Να παίζουν, να μιλάνε μεταξύ τους. Προσκυνούν το Θεό. Εσείς, λέω, είσαστε, λέω, σαν τα αγγελούδια μέσα στο ιερό και εσείς πρέπει να συμπεριφέρεστε. Τώρα τελευταία, όλα τα παιδιά είναι μέσα εδώ μπροστά. Δεν κάθονται πίσω, δεν μιλάνε, δεν... Φοβερό, δόξα Θεός. Να μην πούμε και πολλά λόγια και τα πειράξει ο Σατανάς. Λοιπόν, και ακολουθούν τα εξαπτέρυγα και ακολουθεί ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή οι άγγελοι προπορεύονται του Κυρίου, μαζί με τον πρόδρομο και ούτω καθεξής. Και έρχονται εδώ μπροστά και μετά από λίγο γίνεται η εναπόθεση του, του Ευαγγελίου μέσα πάνω στο ιερό από τον διάκονο. Είναι από τις λίγες στιγμές που ο διάκονος μπορεί να αγγίξει την Αγία Τράπεζα. Ο διάκονος δεν μπορεί να αγγίξει την Αγία Τράπεζα. Μόνο να βάλει το Ευαγγέλιο κάτω. Το Ευαγγέλιο του το δίνει ο ιερεύς, δεν το παίρνει μόνο στο διάκονος. Το Ευαγγέλιο του δίνει, άμα είναι δεσπότης, το Ευαγγέλιο του δίνει ο δεσπότης στον ιερέα και ούτω καθεξής. Και διαβάζει την ευχή πάνω από το κεφάλι του ιερέως, ο δεσπότης, για να μπορέσει να έχει την δύναμη να πει το Ευαγγέλιο ο ιερεύς. Αλλά όταν, ειδικά όταν λειτουργεί ο δεσπότης, πάει ο διάκονος και αφήνει το Ευαγγέλιο κάτω και παίρνει το θυμιατό να θυμιάσει τον δεσπότη που θα έρθει μέσα ή μαζί με τον ιερέα μπαίνουν μέσα. Η άλλη στιγμή που αγγίζει την Αγία Τράπεζα ο διάκονος είναι στα σάκ των σών. Έχει την ευλογία να πάρει το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Αλλιώς ο διάκονος δεν αγγίζει καν την Αγία Τράπεζα. Δεν αγγίζει. Τέλος πάντων. Ο διάκονος ποτέ δεν περνάει μέσα από την ωραία πύλη. Μόνο όταν λειτουργεί δεσπότης περνάει μέσα από την ωραία πύλη για να τιμήσει τον δεσπότη. Αλλιώς ο διάκονος μόνο από την βόρεια και από την νότια βγαίνει και από την νότια πύλη μπαίνει μέσα. Όταν είναι μόνο ο διάκονος με τον ιερέα, ποτέ ο διάκονος δεν θα μπει μέσα από εδώ. Ποτέ. Μόνο από τα πλάγια θα βγει και θα μπει. Αλλά για να τιμήσει τον δεσπότη, εισέρχεται και εξέρχεται εκ της ωραίας πύλης. Κάποτε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, wow, πέρασε η ώρα, Κύριε Λέησο, γνώρισε κάποιο ιερέα που αξιώθηκε να δει πλήθος από αγγέλους, ντυμένους με λαμπρές, αστραφτερές, σαν τον ήλιο στολές, να μαζεύονται γύρω του και να τον συνοδεύουν σε μικρά είσοδα. Και κάτι ακόμα φοβερότερο, αξιώθηκε ο ιερεύς αυτός να τον σηκώσουν ψηλά και τον βοηθούν να κάνει την είσοδο. Θα ήταν γεροντάκι, φαίνεται, και δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Και θα παρακαλούσε τον Θεό να τον βοηθήσει να κάνει τη θέλη τη μικρή είσοδο. Και πώς τα φέρνει ο Θεός. Θα σας διαβάσω, τελειώσω αυτό και θα σας πω κάτι παρόμοιο. Για να τον βοηθήσουν να κάνει την είσοδο. Εν συνεχεία, λέει, τους είδε να κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα, να έχουν χαμηλωμένο το κεφάλι τους και με πολύ σεβασμό. Άλλοτε να στέκονται σιωπηλοί οι άγγελοι και άλλοτε να ψέλνουν τους λειτουργικούς ύμνους μαζί με τους ιεροψάλτες, συνοδεύοντάς τους τόσο μελωδικά που ο ιερεύς εκείνος κυριολεκτικά διαλύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πριν το πω αυτό, όμως θα πω κάτι άλλο, ήμουν διάκος 5 ημερών. Έγινε διάκος Κυριακή των Βαΐων το 1998 από τον γιορτά μας τον Παύλο και Μεγάλη Πέμπτη καταφθάνω με το μικρό μου το αυτοκινητάκι απ' έξω. Ήταν νωρίς, 6 ώρα, 5.30. Μετά τη δουλειά ήρθα με το αυτοκίνητο απ' έξω και μου λέει ο γιορτάς, ήταν έξω στο πεζοδρόμιο ο γιορτάς ο Παύλος.
και μου λέει: «Καλώς σε διακοθώ, Θόδωρο». Τα θυμάμαι τα λόγια του, λέγανε μπροστά μου, το λέγανε μου τα λέει αυτή τη στιγμή τώρα. Ευλόγησα να λέω γέροντα, ευλογείται. Μου λέει: «Τι κάνεις τώρα?» «Τι να κάνω, εγώ, 5 μέρες διάκος, δεν ήξερα από πάντα 4, τι να κάνω?» «Ότι μου πείτε», λέω γέροντα, τι να κάνω εγώ?» «Ό,τι θέλετε». «Παιδί μου», μου λέει, «δεν πας», μου λέει, «στον Άγιο Ισίδωρο». Εγώ μόλις το άκουσα έτρεμα. Να πας, μου λέει, διαβάσει, μου λέει, τα Ευαγγέλια με τον Παναγιώτη, τον πατέρα του Ισίδωρο. Θεός χώρισε την ψυχούλα του και στον παράδεισο που είναι. Αγία ψυχή, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Αγία ψυχή ο Παναγιώτης. Μετά τον Δεσπότη τον Παύλο, τέλος πάντων, ας μην πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, και λέω, γέροντα, λέω, εγώ δεν ξέρω να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Όχι, μου λέει, να το ψάλω. Δεν ξέρω τίποτα. Όχι, μου λέει, το ψάλι, μου λέει, διαβαστά, μου λέει, το διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Διαβαστά, χήμα. Εσύ μου λέει, θα διαβάσεις τα μεγάλα τα Ευαγγέλια, τα μεγάλα τα Ευαγγέλια και ο Παπαπαναγιώτης τα μικρά μόνο. Να είναι ευλογημένο. Πήγαινε, παιδί μου, με την ευχή μου. Μόλις την ευχή του έφυγα. Πάω στον Άγιο Ισίδωρο, έφτασα λίγο πριν τις 7 η ώρα, δεν υπήρχε ψυχή και πέρασα μόνος από τον Παπαναγιώτη. Μπαίνω μέσα, πω χαρές που έκανε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. «Καλώς τον Διάκο Θόδωρο, καλώς τον πάτερ μας». Λέω, «Πάτερ μου», λέω, «συγχώρεσέ με», λέω, «με στείλω ο γέροντας», λέω, «να σας βοηθήσω. Ό,τι μου πείτε», μου λέει. Ήταν 80 τόσο χρονών. Ήταν ιερέας 30 χρόνια και ιερέας. «Ό,τι πείτε, πάτερ μου». Λέω, «Πάτερ μου», τα θυμάμαι τώρα, λες, είναι μπροστά μου, σας το λέω, αλήθεια αυτό. Λέω, «Πάτερ μου, συγχώρεσέ με, εγώ δεν ξέρω, λέω, τίποτα, λέω, ούτε από τη λειτουργία, ούτε τίποτα, λέω, αλλά μου είπε να διαβάσω εγώ τα μεγάλα Ευαγγέλια χήμα, λέω, και τα μικρά τα διαβάσετε εσείς. Ό,τι πείτε εσείς, πάτερ μου, ό,τι πείτε εσείς». «Μα πάτερ, εγώ τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω τίποτα», του λέω, «όλη την ακολουθία. Εσείς θα μου πείτε τι να κάνω». «Ό,τι πείτε εσείς, ό,τι πείτε εσείς». Δεν το ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου. Το μεγαλύτερο μάθημα ταπεινοφροσύνης ήταν αυτό που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Από ένα γεροντάκι που με το ζόρι στεκόταν στα πόδια του και μου έλεγε: «Ό,τι πείτε εσείς, πάτερ». Όχι, στον πληθυντικό, ε. Και με αγαπούσε σφόδρα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πόσο με αγαπούσε. Και τέλος πάντων. Τι να αγαπήσει, τέλος πάντων. Και μου είπε αργότερα, γι' αυτό σας το λέω τώρα. Μου είπε αργότερα ο Ισίδωρος, κοιμήθηκε ο πατέρας του. Και μετά μου λέει, ξέρεις, μου λέει, θυμάμαι μια φορά, μου λέει, με τον πατέρα μου, μου λέει, που όταν ήσουν αδιάκος, μου λέει, πήγες και του διάβασες τα Ευαγγέλια, right? Του λέω, ναι, ναι, ναι. Του λέω, με στείλε ο γέροντας ο Παύλος. Δεν μου λέει, ξέρεις, μου λέει, γιατί σε έστειλε ο Δεσπότης ο Παύλος. Του λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ο πατέρας μου προσευχόταν στον Θεό να του στείλει κάποιον να του διαβάσει τα Ευαγγέλια που δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Δεν ήξερε τίποτα ο Δεσπότης ο Παύλος. Αλλά με έστειλε, γιατί πήρε το μήνυμα ο Δεσπότης ο Παύλος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ψάλλουμε, λέει, στο Θεό, λέει, το λέει κάπου εδώ μέσα ο πατήρ Στέφανος, δεν χρειάζεται, λέει, να υπάρχει, λέει, απόλυτη αρμονία του ιερέως με τους ιεροψάλτες. Καλό να υπάρχει, αλλά και ιεροψάλτες, λέει, και να μην είναι, λέει, τέλειοι ιεροψάλτες, λέει, τέλειοι ψαλτάδες. Δεν έχει καμία σημασία, λέει, στα μάτια του Θεού. Και για μας, λέει, δεν πρέπει να έχει σημασία. Αυτό που λέει, που πρέπει να μας απασχολεί, λέει, σαν πιστοί, όχι μόνο εμάς τους κληρικούς, αλλά όλους τους πιστούς, είναι, λέει, οι ιεροψάλτες να ψάλλουν στο Θεό. Όχι να ψάλλουν στους ανθρώπους για τους ανθρώπους, να τους πούνε μπράβο, τι ωραία ψάλλεις. Να ψάλλουν στο Θεό. Και ο ιερεύς, λέει, μέσα στο ιερό, να ψάλλει, λέει, στο Θεό με ανοιχτή καρδία, λέει. Και όχι να κοιτάει να, πώς να τα βρει με τους ψαλτάδες, να είναι. Εντάξει, λέει, άμα ξέρει, λέει, μουσική, λέει, αν ξέρει βυζαντινή μου, το λέει εδώ μέσα. Άμα ξέρει, λέει, βυζαντινή μουσική, λέει, όμορφα και ωραία, λέει, καλά. Αλλά δεν είναι, λέει, αναγκαίο. Αναγκαίο, λέει, είναι να ψάλλει, λέει, με την ψυχή του, με την καρδιά του, λέει, ο ιεροψάλτης, πόσο μάλλον ο ιερεύς. Αλλή μονό μας. Άλλο ένα παραδειγματάκι, θα δούμε αν έχετε τίποτα ερωτήσεις. Πριν μερικά χρόνια σε Αγρυπνία, κάποιος ευλαβής χριστιανός που βρισκόταν σε έκσταση με τα μάτια της ψυχής του,
κατά τη μικρά είσοδο είδε τον λειτουργό ιερέα, αντί να σηκώνει το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα για να το δώσει στον διάκονο, αυτό που σας είπα πριν, να σηκώνει ένα μικρό βρέφος από τις μασχάλες, ολόλαμπρο, ολοφώτινο, πάλευκο, και να το παραδίδει στον διάκονο. Ο διάκονος δεν είχε ιδέα και ο ιερέας είμαι σίγουρος δεν είχε ιδέα κι αυτός. Αυτός με τη σειρά του να το πιάνει και να πραγματοποιεί τη μικρά είσοδο. Είπε Σοφία ορθή, πέρασε την ωραία πύλη και απέθεσε το θείο βρέφος πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενώ συγχρόνως οικούεται μαζί με τη φωνή του ιερέως να ψάλουν όλοι μαζί, άγγελοι και λαός, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Θεό ημών. Εκεί τελείωσε και η κατά Θεόν αποκάλυψης. Όταν συνήλθε η ψυχή, γέμισε από δέος, θαυμασμό και απέραντη γαλήνη. Ένιωθε τα μέλη του ανάλαφρα και φωτοφόρα, απόλυτη ειρήνη στους λογισμούς και πνευματική ακινησία στις αισθήσεις. Δηλαδή τι, ήταν παράλυτος τελείως. Δεν είχε όρεξη να σκεφτεί τίποτα. Ζούσε μέσα στον παράδεισο τη στιγμή εκείνη. Δεν είχε, τέλος πάντων. Η γαλινόμορφη αυτή ψυχοσωματική κατάσταση κράτησε για μέρες. Και στα δικά μας κάποτε. Λέει ο πατήρ Στεφάνος εδώ, η λειτουργική ευχή στη μικρά είσοδο είναι μια ολοζώντανη πραγματικότητα. Αυτή η ευχή που διάβασε ο Ιερεύς. Αλλά και αυτό που λέμε εδώ, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Θεό ημών, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Εναγίης ή ο Αναστάς εκ νεκρών και ούτω καθεξής. Είναι μία ακόμα αίτηση που πρέπει να βγαίνει μέσα από τα στήθια όλων μας, όχι του Ιερέως. Όλων μας. Και μια και είμαστε τώρα εδώ πέρα, δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε, νομίζω είναι καλό να το πούμε αυτή τη στιγμή, να το έχουμε υπόψη μας. Τις Κυριακές δεν γονατίζομαι. Δεν γονατίζομαι. Δεν είναι η μέρα αφιερωμένη σε εμάς, στην μετάνοιά μας και ούτω καθεξής. Η Κυριακή είναι η μέρα δοξολογίας, δοξάζομαι τον Θεό. Ποτέ δεν θα δείτε ιερέα, όταν ξέρει, να γονατίσει. Τους δεσποτάδες μας, ποτέ δεν γονατίζουμε την Κυριακή. Στα σάκ των σών και ούτω καθεξής. Αυτές οι μετάνοιες που γίνονται από τον ιερέα, γίνονται μικρές μετάνοιες. Απλώς λυγίζει το σώμα του ιερεύς, δεν γονατίζει. Τις καθημερινές επιβάλλεται να γονατίζουμε. Οπότε και στη μικρά είσοδο και στη μεγάλη είσοδο την Κυριακή δεν γονατίζουμε. Τις καθημερινές υποχρεωτικά γονατίζομαι. Όσοι έχουν τη δύναμη, άμα είναι γεροντάκι και δεν μπορεί να γονατίζει, μετά δεν μπορεί να σηκωθεί. Ξέρει ο Θεός. Αλλά όταν μπορούμε να γονατίσουμε και δεν γονατίζουμε, έχουμε πρόβλημα. Καλό σημείο αυτό. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως γίνεται η απόλυση. Και μετά γίνεται ο εσπερινός της γονικλησίας. Είναι εσπερινός η γονικλησίας. Αλλά επειδή οι πιστοί δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην εκκλησία, αυτές οι ευχές που διαβάζουμε εδώ, γονατιστή και ούτω καθεξής, είναι εσπερινός, δηλαδή σαν να έχει ήδη δύσει ο ήλιος. Επειδή οι πιστοί δεν πρόκειται να ξαναρθούν στην εκκλησία πάλι. Έχει οικονομήσει η εκκλησία και μεταφέρει τον εσπερινό νωρίς, πριν τη δύση του ήλιου. Ενώ κανονικά ο εσπερινός της γονεκκλησίας πρέπει να γίνεται το βράδυ. Αλλά θα είναι 10 άτομα μέσα στην εκκλησία. Να ακούσουν εκείνες τις φοβερές, πανέμορφες, απίστευτες ευχές. Οι τρεις μεγάλες εκείνες ευχές της γονεκκλησίας, έτη και έτη, κλείνοντας τα γόνατα του Κυρίου Διηθώμεν. Το θυμόσαστε? Λοιπόν, είναι ειδική εξαίρεση. Παρότι δεν έχει δύσει ο ήλιος, η Εκκλησία έχει αρχίσει ήδη τον εσπερινό της γονεκκλησίας για να μπορούμε να κλείνουμε τα γόνατα. Καθημερινές είμαστε υποχρεωμένοι μπροστά στη δόξα του Χριστού να γονατίσουμε. Αλλά άμα δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Άμα είμαστε γεροντάκια, δεν μπορούμε.
Έχουμε πρόβλημα με τη μέση μας ή με τα γονατά μας και ξέρω εγώ και αυτά. Δεν μπορούμε. Ο Χριστός ξέρει. Αλλά ο Χριστός ξέρει και αυτούς που μπορούν και δεν γονατίζουν τις καθημερινές. Και για να τελειώνουμε, γιατί έχει περάσει ήδη η ώρα, όπως πάντοτε δυστυχώς αργούμε, ο ιερεύς σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει: «Σοφία ορθή». Τι είναι η σοφία? Ποιος είναι η σοφία? Σοφία, ποια είναι τα τρία ονόματα του Θεού, τα χαρακτηριστικά του Κυρίου? Σοφία, ειρήνη και δύναμης. Ειρήνη πάση είναι η ευλογία του Χριστού, όχι του ιερέως. Είναι σαν ο ίδιος ο Χριστός να είναι εκεί πέρα και να ευλογεί τους Αποστόλους του στο υπεραιό. Ευλογεί όλο το εκκλησίασμα. Σοφία. Το λέμε πριν το Ευαγγέλιο, το λέμε και άλλες φορές και στις προηγιασμένες. Σοφία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και δύναμης. Το ακούμε αμέσως μετά το Τρισάγιο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χριστός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, το ψάλλουν τρεις φορές. Δόξα Πατρί και Υιό. Αμέσως μετά, τι λέει ο ιερεύς? Δύναμης. Δεν είναι να πάρουμε δύναμη. Τι, κοντεύουν να πέσουν κάτω? Όχι. Είναι κουρασμένοι? Όχι. Δύναμης είναι το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό επαναλαμβάνεται το Τρισάγιο αμέσως μετά το δύναμης που λέει ο ιερεύς. Γιατί είναι σαν να καλείται πάλι ο Χριστός. Νομίζω θα πρέπει να σταθούμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και λέει η σοφία ορθή. Ορθή. Γιατί όταν έρχεται εδώ πέρα ο ιερεύς, δεν μπορεί να γονατιστεί. Περνάει ο Χριστός, γονατίζουμε. Έρχεται ο Χριστός εδώ πέρα, ορθή, σηκωνόμαστε. Το καταλάβαμε. Εκτός την Κυριακή. Την Κυριακή κάνουμε την υπόκριση, να περνάει. Και μετά ορθή. Ορθή. Σοφία, ορθή, ορθή. Όχι γονατιστή πλέον. Γιατί άμα είσαι γονατιστός, πώς θα προσκυνήσεις? Ενώ όταν είσαι όρθιος, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Άμα είσαι γονατιστός, έχεις ήδη προσπέσει. Καταλάβατε? Όρθιοι, όλοι μαζί πλέον, να ξαναπροσκυνήσουμε τον Χριστό. Γιατί αυτό είναι η σοφία. Όλα έχουν τη σημασία τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και χαίρομαι που ερχόσαστε και τα ακούτε και να τα μεταδίδετε ο ένας στον άλλον για να τα καταλαβαίνουμε. Ή να τους λέτε να ξαναμπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο και να ακούνε τις εκπομπές αυτές για να μπορούν να μαθαίνουν όλοι μας να μαθαίνουμε. Και εμείς οι ιερείς τα ξέρουμε και πολλές φορές τα ξεχνάμε. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Η επανάληψη είναι φοβερό πράγμα. Είναι στο ίντερνετ πάνω. Όλες οι εκπομπές αυτές που έχουμε κάνει είναι στο ίντερνετ, από την αρχή μέχρι τώρα. Όλες. Στο κανάλι της Αγίας Μαρκέλας. Είναι ζωντανό τώρα αυτό. Μεταδίδεται ζωντανά. Αλλά και παραμένει μέσα στο κανάλι της Αγίας Μαρκέλας στο YouTube και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να το ξαναπαρακολουθήσει. Ξέχασες κάτι, πας στο πρόγραμμα εκείνο και το ξαναακολουθείς, το παρακολουθείς πάλι. Ερωτήσεις. Να σας αφήσω να πάτε σπίτια σας, γιατί θα κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι το βράδυ, μου φαίνεται. Είναι τόσο όμορφη η Θεία Λειτουργία που, κοιτάξτε, ο Θεός ξεκουράζει. Η αμαρτία κουράζει τον άνθρωπο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν βγαίνουμε έξω και αμαρτάνουμε, κουραζόμαστε. Και ερχόμαστε εδώ στο Χριστό μας και τα εναποθέτουμε όλα και του λέμε τον Χριστό μας: «Πάρ τα όλα από μέσα μας και να γλιτώσουμε, σώσε μας». Αυτά του λέμε. Γι' αυτό ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Να τον παρακαλέσουμε να μας πάρει όλα αυτά που... Δεν λέει ο Κύριος: «Δεύτε πρόσμε οι και κοπιακώτες και πεφορτισμένοι». Εσείς που έχετε κοπιάσει, λέει, πάρα πολύ και είσαστε φορτισμένοι, φορτωμένοι με όλα τα βάρη, είτε είναι βιωτικά, είτε είναι αμαρτίες, είτε οτιδήποτε. «Ελάτε», λέει, «καγώ να πάψω εμάς. Εγώ», λέει, «θα σας ξεκουράσω», λέει ο Χριστός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Yeah. Yeah.
Και μπορεί στην αρχή να προσευχηθούμε 2-3 λεπτά και να διαμαρτυρόμαστε: «Ω, πονά τα γονατά μου, πονά η μέση μου» και ούτω καθεξής. Μετά η καρδιά τα ξεχνάει αυτά. Και τα 2 λεπτά γίνονται 5 λεπτά και 10 λεπτά και 15 λεπτά. Και ξεχνάς να σηκωθείς. Και μόλις σηκωθείς, τότε καταλαβαίνεις ότι έχουν πιαστεί τα γονατά σου και μέσα σου. Οι Άγιοι προσεύχονταν ώρες ολόκληρες, όλο το βράδυ προσεύχονταν. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς καθόταν όρθιος στη γωνιά και όταν πια είχε αποκάμει, εκεί έμενε και ξημερωνόταν, δεν πήγαινε στο κρεβάτι του. Ξυπόλυτος, χειμώνα καλοκαίρι, στο Σαν Φραντζίσκο παρακαλώ. Στο Σαν Φραντζίσκο, ξυπόλυτος, χειμώνα καλοκαίρι. Τον έλεγαν ο ξυπόλυτος δεσπότης. Τον έλεγαν οι Αμερικάνοι. The Barefoot Bishop. Όχι οι Ορθόδοξοι, οι Ρώσοι. Οι Αμερικάνοι, εκεί στο Σαν Φραντζίσκο. Τον ήξεραν όλοι. Χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλυτος. Στο κρεβάτι δεν κοιμότανε ποτέ. Εκεί ξημεροβραδιάζονταν. Μια γωνία ξημεροβραδιάζονταν. Μα γι' αυτό είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς. Όπως εμείς έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο που είναι πανθαυματουργός. Γιατί παλιά οι διάφοροι Άγιοι θαυματουργούσαν σε ορισμένα πράγματα. Είναι ο Άγιος για την καρδιά, ο Άγιος για τα, η Αγία Παρασκευή για τα μάτια, ξέρω εγώ, ο άλλος για τα νεφρά, για το σηκώ. Ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξιμόβης, τα θαύματα που έχουν κάνει είναι πανθαύματα. Θεραπεύουν όλες τις αρρώστιες. Ό,τι είναι απίστευτο. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να παίρνουμε εμείς δύναμη. Γιατί στις δύσκολες μέρες που ζούμε και που θα ζήσουμε, αν θέλει ο Θεός να ζήσουμε, θα χρειαστούμε τις πρεσβείες των Αγίων. Και θα τις χρειαστούμε, τέλος πάντων τώρα, ας μην τα λέμε αυτά. Δεν θέλω να σας κουράσω, να σας τρομάξω. Κοιτάξτε, θα ζήσουμε απίστευτες ημέρες όσοι ζήσουν, όσοι επιτρέψει ο Θεός και ζήσουν. Πράγματα που δεν μπορούμε τώρα καν να τα φανταστούμε. Οι διωγμοί που θα υπάρχουν και η κακία του κόσμου και ούτω καθεξής. Θα μας βλέπουν και θα μας κυνηγάνε όπως τους πρωτοχριστιανούς. Είναι, αλλά αυτά είναι μεμονωμένα. Τώρα, αν δεν έχεις αυτό το που θέλουν να έχουν λυσάξει οι μασόνοι να το βγάλουν αυτό το διαβατήριο, το πράσινο, όπως το λένε, του εμβολιασμού, να μην μπορείς να πετάξεις. Κατάλαβες. Αρχίζουν σιγά-σιγά. Εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν. Ακούμπατα και τότε θα τα πούμε. Λοιπόν, όλα είναι για το χρήμα. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, τα επιτρέπει ο Θεός. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Το επιτρέπει ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα γίνουμε κομμάτι από αυτή την κατάσταση. Ο καθένας θα κρίνει μόνος του. Αν θέλει να πάρει το εμβόλιο ή όχι, ο καθένας θα κρίνει μόνος του. Λοιπόν, ανάλογα. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς θα γίνουμε κομμάτι από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει εκεί έξω. Εντάξει. Λοιπόν, αν θέλουν όλοι αυτοί τώρα να πλουτίσουν από αυτό το πράγμα, ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι θα είναι. Όλοι οι πόλεμοι γιατί έγιναν, για να πλουτίσουν. Και ποιοι πλουτίζουν? Όχι αυτοί που σκοτώνονται. Οι τραπεζίτες, οι... τέλος πάντων. Λοιπόν, το ανθρώπινο γένος σε ολόκληρη την ιστορία του επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Οι Αχαιοί και οι Σπαρτιάτες, όλοι αυτοί δεν πήγανε στην Τρία για την ωραία Ελένη και τα μάτια της ωραίας Ελένης, εντάξει. Λοιπόν, καλή και η Ιλιάδα και η Οδύσσια και όλα αυτά, αλλά δεν έγινε για τα μάτια της Ελένης, για τα μάτια μιας γυναίκας να ξεσηκωθούν όλα αυτά τα κράτη και να πεθάνουν εκεί πέρα χιλιάδες χιλιάδων ανθρώποι. Λοιπόν, η Τρία είναι ότι ήταν η Κωνσταντινούπολη, ότι παραμένει η Κωνσταντινούπολη, ότι είναι τώρα ο Πειραιάς, η Αλεξανδρούπολη η δικιά μας που την κάνουν τώρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα γίνονται για γεωπολιτικούς και χρηματικούς σκοπούς.
Το ανθρώπινο γένος, επαναλαμβάνω τα ίδια που είπα και πριν, συνεχώς κάνει τα ίδια και τα ίδια. Αυτό δεν έχει καμία για μας, καμία σωτηριολογική σημασία. Το τι κάνει ο Bill Gates, το τι κάνει ο άλλος, ο τούτο, ο κύριο, δεν μας ενδιαφέρουν σε πραγματικότητα. Αυτοί εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς. Το έχω πει πολλές φορές στο κήρυγμα αυτό. Αυτοί εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς. Εμείς έχουμε το δικό μας το σκοπό. Ποιος είναι? Να πάμε στον παράδεισο. Να ομολογήσουμε Χριστό, να πάμε στον παράδεισο. Τώρα, αν θα πάμε στον παράδεισο από βαθιά γερατιά, άμα θα πάμε στον παράδεισο από μια μπόμπα που θα πέσει στο Μανχάταν, αν θα πάμε στον παράδεισο από επειδή μας έβαλαν φυλακή και πεθάναμε μέσα σε φυλακή και ούτω καθεξής για τον Χριστό, αυτά στα κανονίζει ο Χριστός. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτό το τομάρι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Δεν θα αλλάξουμε εμείς την πίστη μας για να γλιτώσουμε το τομάρι. Σαν θυμόσαστε την ιστορία με τους 40 μάρτυρες στη Σεβάστια και έφυγε ο ένας. Και μόλις έφτασε στην ακτή έπεσε νεκρός από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Και ο στρατιώτης τα πέταξε, ομολόγησε Χριστό και πήγε και πήρε αυτός τον 400ο στέφανο της δόξης. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τον Χριστό για να σακεί χώμα. Δεν το λέω τώρα αυτό αλαζονικά ή ότι εγώ ξέρω γιατί δεν ξέρει άλλος. Όχι. Όλα με την ευλογία του Θεού γίνονται. Κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει, το λέει και ο Κύριος ο ίδιος, κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει Χριστό αν δεν του δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, να παρακαλάμε τον Χριστό να κατοικήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και να μην μας ενδιαφέρει πώς και τι θα γίνει και αν θα πεθάνουμε και πότε θα πεθάνουμε και να μας κυριέψει ο φόβος και ούτω καθεξής. Θα μου πεις, Πάτερ, τώρα τα λες όμορφα και ωραία και εύκολα, γιατί τώρα δεν περνάμε τίποτα ακόμα. Άμα θα έρθει η εποχή, τι θα γίνει? Μα γι' αυτό σας λέω από τώρα, τον φρονίμα τα παιδιά πριν να σου μαγειρεύουν. Προσευχή, το λένε όλοι οι πατέρες. Το γράφουν όλοι οι αγιορείτες παντού, στο διαδίκτυο το λένε συνεχώς. Συνέχεια προσευχή. Η προσευχή είναι που θα σώσει τον άνθρωπο. Όχι η γνώση, η θέση του σαν ιερεύση, οτιδήποτε. Η προσευχή θα μας σώσει όλους. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτό είναι. Αν θα αντλήσουμε από τον Χριστό μας αυτή την αγάπη, αυτό το έλεος, αυτή την ευσπλαχνία του και τη φιλανθρωπία του. Να τα βάλουμε μέσα στην ψυχή μας, να σταθούμε και εμείς όρθιοι. Κοιτάξτε, αυτό σας είπα και πριν, το είπα και πριν και ίσως να μην το καταλάβετε. Είναι θέμα προσωπικό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ένας προς έναν. Ασπιρίνη δεν είναι για όλους. Γιατί σε ένα νοσοκομείο, αν πάρουν όλοι ασπιρίνη, 9 στους 10 θα πεθάνουν. Ή αντιβιωτικό οτιδήποτε. Καθένας έχει το δικό του φάρμακο. Είναι θέμα προσωπικό βασικά. Είναι θέμα γνώσεων. Στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Και οι πλευρές υπέρ και οι πλευρές κατά. Εντάξει, όλα είναι γνωστά. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε έτσι. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να κρίνει ό,τι θέλει. Δεν είναι θέμα δογματικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τώρα, σε προσωπική συζήτηση, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Σαν ιερεύς. Και σαν ιερεύς και σαν άνθρωπος θα σου πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν μπορώ να το επιβάλλω αυτό εγώ στον καθέναν. Ναι. Θα γίνουν όλα αυτά. Αυτό είναι η αρχή. Μετά δεν μπορείς να αγοράζεις. Θα βάλεις το τσίπ για να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να έχεις φαγητό. Μα όλα αυτά μας προετοιμάζουν. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι προεισαγωγή, προήμιο. Ο Θεός τα πάντα μπορεί να κάνει. Άμα προσευχόμαστε, ο Θεός θα αλλάξει τα σχέδιά του. Προσευχόμαστε όμως ή κοιτάμε την καλοπαίρεσή μας.
Εκείνο το ζήτημα. Ξυπνάμε, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες τα μεσάνυχτα να κάνουμε προσευχή. Και να παρακαλάμε τον Θεό. Λένε οι πατέρες, συγγνώμη, οι πατέρες λένε από τις 12 μέχρι τις 3 ώρες το πρωί η ουρανία είναι ανοιχτή. Μα τότε είμαστε που κοιμόμαστε, που ξεκουραζόμαστε. Εδώ είναι, ιδίου η Ρόδος, ιδίου και το πείδημα. Λοιπόν, άμα θέλουμε τον Χριστό, θα κάνουμε θυσίες. Η Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Κύριος, τι λέει, βιάζεται. Πρέπει ο άνθρωπος να βιάσει τον εαυτό του για να μπει στον Παράδεισο. Δεν θα του έρθει ο Παράδεισος στο πιάτο, στο χέρι του. Πρέπει να αγωνιστεί ο άνθρωπος για να μπει στον Παράδεισο. Άμα μας ερχόταν έτσι εύκολα, εντάξει. Γιατί να ερχόταν να σταυρωθεί ο Χριστός. Να μας έρθει ένα άγγελο να μας πει, να είστε όλοι καλοί άνθρωποι, θα σας πάρω όλους στον Παράδεισο. Θα ήμασταν όλοι καλοί άνθρωποι. Φτάνει, μα δεν φτάνει αυτό. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Άλλο πραγματικός χριστιανός, ορθόδοξος χριστιανός, που πρέπει να αγωνίζεται για να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Η καλοσύνη δεν φτάνει. Τι με άμα μου το έλεγες. Yeah. Έτσι είναι. Όταν παρακαλάμε και είναι προς το συμφέρον μας, αυτό που είπαμε στην ευχή πριν, πλήρωσε προς το συμφέρον του καθενός, πλήρωσε να εκπλήρωσε τις προσευχές όταν είναι προς το συμφέρον μας. Λάμπρο, με ήθελες κάτι να πεις. Έτσι είναι, μάνα. Άλλε βουλέ ανθρώπων, άλλα δε θεοσκελεύει. Άλλες οι επιθυμίες των ανθρώπων, οι θελήσεις των ανθρώπων και άλλα διατάζει ο Θεός. Αυτοί μπορεί να σχεδιάζουν τώρα να κάνουν τούτο, κείνο, κείνο, τ' άλλο. Ξέρουμε τι έχει ο Θεός στο σχέδιο του για, όχι μόνο για μας προσωπικά, αλλά για όλους μας, αλλά και για μας προσωπικά, για τον καθένα μας προσωπικά. Δεν ξέρουμε τι σχέδιο έχει ο Θεός. Μοραγούν, κλαίνε παντού, μυροβλίζουν. Είναι σημεία αυτά που μας τα στέλνει ο Χριστός να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε. Γιατί εμείς είμαστε 9 ο μήνας. Δεν είναι 9 ο μήνας. Έχει 31 ο μήνας και πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Εκείνο το θέμα. Και η σελίδα αυτή πρέπει να λέγεται προσευχή. Προσευχή, νηστεία και προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τι είπε. Η ψυχή του Ορθοδόξου Χριστιανού έχει 2 φτερούγες. Ποιες είναι? Προσευχή και νηστεία. Με μόνο προσευχή δεν μπορεί να πετάξει ο άνθρωπος. Με μόνο νηστεία δεν μπορεί να πετάξει ο άνθρωπος. Θέλει και προσευχή και νηστεία. Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός, δεν το λέει ο Παπαθόδωρος αυτό. Λοιπόν, όλα και βέβαια νηστεία, όσο μπορεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να βλάψει τον εαυτό του για να νηστέψει. Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος πρέπει να κρατάει το κορμί του στην κατάλληλη υγεία, ώστε το κορμί να εξυπηρετεί την ψυχή. Αυτή είναι η υπόθεση. Το κορμί πρέπει να εξυπηρετεί την ψυχή και όταν σου πει ο γιατρός, δεν θα βάλεις σαλάτι στο φαγητό σου, δεν θα βάλεις σαλάτι στο φαγητό σου. Άμα θα σου πει ο γιατρός, δεν θα ξαναφάς κρέας στη ζωή σου, δεν θα ξαναφάς κρέας στη ζωή σου. Άμα σου πρέπει να τρως αυγά κάθε μέρα, τρως αυγά κάθε μέρα. Γιατί αυτό επιβάλλει να κρατήσουμε αυτό το κορμί σε καλή κατάσταση. Γιατί? Να λατρεύουμε το Θεό. Να μπορούμε να προσευχόμαστε. Άμα είναι άρρωστο το κορμί, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα? Μπορεί να προσευχηθεί? Δεν έχει όρεξη για τίποτα. Άμα αρρωστήσει το κορμί, πρέπει να το κρατάμε σε καλή κατάσταση. Όχι όμως να τα κατεβάζουμε ούτε το ένα άκρο δηλαδή, ούτε το άλλο. Η μέση γραμμή είναι πάντοτε αυτή η οποία είναι η γραμμή του Θεού. Γιατί και η φωτιά τα καίει και ο πάγος τα καίει. Έτσι δεν λέγαμε στην πατρίδα. Και η φωτιά καίει και ο πάγος καίει. Τα άκρα πάντοτε βλάπτουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να τα κρατάει όλα πάντα σε μια ισορροπία. Δεν μπορεί να περνάμε το 95% του χρόνου μας, της ζωής μας, για την καλοπέραση, για την απόλαυση και άντε να μισή ώρα την εβδομάδα, μία ώρα την εβδομάδα για το Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία.
βέβαια. Βέβαια. Το είπα και πριν. Δεν μπορεί όλοι να πάρουν ένα σπιρίνι. Η νηστεία είναι θέμα προσωπικό μεταξύ του εξομολογουμένου και του γέροντά του. Ο γέροντας κανονίζει, ο εξομολόγος κανονίζει πώς θα κοινωνάει κάθε άνθρωπος. Και η υπακοή είναι αυτή που σώζει. Γιατί όταν ο άνθρωπος πάει και κάνει, ξέρετε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πήγε ένας να εξομολογηθεί, πήγε ένας για ένα καλόγερος. Και πήγε, τον έβαλαν να γίνει υποτακτικός σαν τάδε γέροντα. Και του λέει ο γέροντας, όχι παιδί μου, του λέει, κάθε βράδυ του λέει κάνει 15 μετάνοιες. Ω, εγώ του λέει θα κάνω 50, 100. Μετά από 3 μέρες δεν μπορούσε να κάνει ούτε μισή, γιατί έκανε παρακοή. Ούτε μισή δεν μπορούσε να κάνει, γιατί έκανε παρακοή. Αυτά είναι πραγματικότητες της πνευματικής ζωής. Δεν είναι. Κοιτάξτε, ο εξομολόγος δεν είναι παντογνώστης. Μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης. Ο εξομολόγος εξομολογεί με την ευλογία του Θεού. Όταν ζητάει από το Θεό να του πει τι να πει στον άνθρωπο. Δεν είναι επιστήμονας ο εξομολόγος. Ένα δοχείο της χάριτος του Θεού είναι. Από το οποίο περνάει η άφεση των αμαρτιών και οι οδηγίες για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η υπόθεση. Όταν ο εξομολόγος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και κάνει ό,τι θέλει, έχει πρόβλημα. Καταλάβατε. Γίνεται κομπογιαννίτης αντί να είναι ιατρός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο ιατρός έχει μια ειδικότητα. Ο κάθε ιατρός. Ο κομπογιαννίτης τα ξέρει όλα. Αυτή είναι η διαφορά. Γελάει. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, ο ιερεύς είναι δοχείο της χάρητος του Θεού. Να περάσει αυτή η χάρις από τον ιερέα μέσω του πετραχυλίου στον εξομολογούμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ιερέας δεν πάει προκατηλημένος τι να πει στον άλλο άνθρωπο, αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος τι έχει. Όταν ο ιερέας βάζει το πετραχύλιο, τι λέει? Ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων, αυτός που εκχύει την χάρη αυτού, επί του σωρής αυτού, ως μύρον επικεφαλής, ο ευλογητός ο Θεός έχει την χαρά αυτό επί της ιωρής, ως μήνω επικεφαλής, το καταβαίνω επόγονα το πόγονα το ωραίο, το καταβαίνω επί την όν του ενδύματος αυτού, πάντου νύ και έχεις όνος του να μείνει. Αυτή η χάρις είναι σαν μύρο στο κεφάλι του ιερέως, που κατεβαίνει από τα γένια του ιερέως, τον πόγονα του ωραίων, επί την όν του ενδύματος αυτού. Έρχεται πάνω στην έγλη αυτή του πετραχυλίου, επιτραχυλίου. Και από εκεί εκχύεται η χάρις του Θεού που κατεβαίνει σαν μύρο στο κεφάλι του ιερέως και από το κεφάλι του ιερέως μέσω της γενιάδας, γι' αυτό εξερισμένη, τέλος πάντων, μην πω τίποτα, θα με συγχωρήσω. Κατεβαίνει στο επιτραχύλιο και εκχύεται στα κρόσια που είναι οι ψυχές των πιστών. Καταλάβατε. Τώρα, τέλος πάντων, αρκετά σας ζάλισα, αντί για μία ώρα κρατήσαμε μία μισή ώρα. Θα κόψουμε μισή ώρα από την επόμενη φορά. Όχι. Ναι. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν λέμε πολλά, 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 μετά δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αχ, Παναγία μου, ευλογητός ο Θεός. Αν η κούραση, αν ήταν να κουραζόμαστε για το Θεό, να κουραζόμασταν κάθε μέρα. Κουραζόμαστε πολλές φορές για πράγματα που δεν έχουν νόημα, τέλος πάντων. Εντάξει, και δουλειά είναι. Και δουλειά είναι, κοιτάξτε, η δουλειά είναι ευλογία. Ξέρετε, λένε οι πατέρες, η δουλειά είναι προσευχή. Όταν η δουλειά είναι τίμια, εξισώνεται με προσευχή. Αντί κάνει όμως ο άνθρωπος τίμια τη δουλειά του. Όχι να κλέβεις από τη ζυγαριά, ξέρω εγώ, και... λοιπόν, τέλος πάντων. Αρκετά είπαμε. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρα.